Στο Στρασβούργο τώρα πάμε να συναντήσουμε τους ευρωβουλευτές μας, Λουκά Φουρλά και Γιώργο Γεωργίου. Να σας πω ότι σε πολύ λίγο αρχίζει η ομιλία της νυν Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν, για την κατάσταση στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας, λένε οι αναλυτές, και τη δική της προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των ευρωεκλογών τον ερχόμενο Ιούνιο. Γι' αυτό απολογούμε, κύριοι, που σας έχω καθυστερήσει, θα πρέπει να μπείτε στην αίθουσα της Ολομέλειας. Παρ' όλα αυτά, μας ενδιαφέρει εμάς αυτή την ώρα, αυτή η περιβόητη έκθεση πρόοδου, μια την άλλη της Τουρκίας. Τι έχετε πετύχει, τι έχει προσθεθεί μέσα αυτή την έκθεση, κύριε Φουρλάκη, γιατί εν τέλει και εσείς και ο κύριος Γεωργίου θα τήρησετε αποχή στο απογευματινό ψήφισμα. Κάτι μου, καλημέρα από το Στρασβούργο. Να πω ότι η ομιλία της κυρίας Ursula von der Leyen έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο. Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν... Ξεκίνησε 9 ώρα από τη Στρασβούργο, 10 η ώρα Κύπρου, διήρκεσε περίπου 50 λεπτά. Τώρα βλέπω ότι τοποθετούνται οι πολιτικοί ηγέτες αναφορικά με την ομιλία. Απολογούμε. Νομίζω ότι βιαζόμασταν όλοι για να πάτε να παρακολουθήσετε. Ναι. Προλάβαμε να ακούσουμε αρκετά, αν θέλεις να πω δύο λόγια. Η κυρία Ursula von der Leyen περιέγραψε το όραμά της για τις τελευταίες 300 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Ήταν μια ομιλία που επικεντρώθηκε, έχω την εντύπωση, στην επιχειρηματικότητα και πώς ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και αυτονομία της Ευρώπης από την Κίνα σε επίπεδο ανταγωνισμού, ότι θα πρέπει να απεξαρτηθεί. Έχει πει κάποια πράγματα για το όραμά της, για το μέλλον της Ευρώπης, για την κλιματική αλλαγή. Αυτό που έχω σημειώσει και αντιλαμβάνομαι το έχει σημειώσει και ο Γιώργος, δεν είπε λέξη η κυρία Ursula von der Leyen ούτε για την Κύπρο. Για το μεταναστευτικό ανέφερε απλώς ότι έδωσε συγχαρητήρια στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τον τρόπο που αντέδρασαν και τον τρόπο που αντιδρούν, χωρίς να κάνει ούτε μία αναφορά στις χώρες της πρώτης γραμμής που υπόκειται, αν θέλει, στο μεγάλο βάρος. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δέχεται τα πειρά των πολιτικών αρχηγών για αυτές ακριβώς τις παραλήψεις της κυρίας von der Leyen. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στο θέμα, αν θέλει, στη και να δούμε πέραν από τα λεκτικά, πέραν από αυτά που τώρα και εσείς περιγράψατε, κύριε Φουρλά, το τι λέγεται, τι ακούγεται εντός του κοινοβουλίου, αν είπε, δεν είπε, και αν έλεγε, τι σημασία θα έχει στην τελική. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την έκθεση πρόοδου. Συζητήθηκε και χθες. Προσθέσατε κάποιες τροπολογίες, κάποιες προσθήκες. Να δούμε, θα περάσει, δεν θα περάσει για άλλη μια φορά και ποια είναι και η ουσία της. Πολλά τα λόγια, οι πράξεις όμως. Ακριβώς. Νομίζω έχει αγγίξει την ουσία, Κάτια. Είμαι 4 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια από τα ίδια. Σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας, με συγκεκριμένες αναφορές οι οποίες όντως ικανοποιούν για αμόχωστο, για τη λύση του Κυπριακού, για το ότι η Τουρκία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματα της από την Κύπρο, ότι δεν μπορεί η Τουρκία να έχει οποιαδήποτε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα αυτά που κάνει, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά γενικότερα στην περιοχή. Αυτό που δεν υπάρχει στην έκθεση είναι πώς το επιβάλλουμε. Αν θα υπάρξουν κυρώσεις, αν η Τουρκία δεν κάνει αυτά όλα την οποία την κατηγορούμε. Και το πιο σημαντικό, αν θέλεις, για μας, το οποίο ήταν ένας και από τους λόγους για τους οποίους θα τηρήσουμε αποχή, είναι ότι ενώ όλα αυτά τα περιγράφουμε και τα λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει κάνει ούτε βήμα πρόοδου, αντίθετα οπισθοχωρεί συνέχεια, υπάρχει μια αναφορά ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της νέας εταιρικής σχέσης με την Τουρκία, ενδεχομένως μια τελωνιακή ένωση ή μια βίζα, αφού δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι κάνουμε. Λέμε στην Τουρκία, αφού δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα αυτά που σου καταμαρτυρούμε, α σου δώσουμε τα δώρα που θέλει και χρειάζεσαι, που είναι η τελωνιακή ένωση και η βίζα. Υπάρχει φυσικά η ερασιμότητα πιο κάτω που λέει ότι για να μπει, για να γίνει αυτή η ιστορία, θα πρέπει η Τουρκία να κάνει αυτά τα βήματα, εφάρμογη πρωτοκόλλου της Άγκυρας κλπ. Αλλά μόνο και μόνο που καταγράφεται στην έκθεση το όνομα και αναφορά για τελωνιακή ένωση και βίζα, είναι ενδεικτικό προθέσεων, αγαπητή μου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, κύριε Φουρλά. Όχι, αλλά είναι η επαναλαμβανόμενη, αν θέλεις, τακτική. Είναι και μια εκδήλωση πρόθεσης ότι κάποιοι επιδιώκουν να δώσουν αυτή την εταιρική σχέση. Και πείτε μου, κύριε Φουρλά, η αποχή που θα τηρήσετε είναι εσείς οι δύο ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος από την Κύπρο. Το υπόλοιπο, η δική σας ομάδα... Αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι κοινή θέση όλων των Κυπρίων ευρωβουλευτών, ας τα πει καλύτερα ο Γιώργος. Όχι, εγώ λέω για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα στηρίξει την έκθεση, έχω την εντύπωση συνολικά. Εμείς όμως δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την έκθεση από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αναφορά για τη Τελωνιακή Ένωση. Μάλιστα. Και ακόμα μια αναφορά η οποία ενοχλεί ιδιαίτερα είναι αναφορά 34 στην έκθεση, η οποία λίγο πολύ, να μην τη διαβάσω, λέει ουσιαστικά ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει πόρτες με την τουρκοκυπριακή κοινότητα η οποία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και όπως το διαβάζουμε και το αντιλαμβανόμαστε, αυτό αφήνει λίγο έξω την Κυπριακή Δημοκρατία και την ίδια ώρα καλεί και την Κυπριακή Δημοκρατία να αντίνει προσπάθειες για να διευκολύνει, λέει, τη συνεργασία των Τουρκοκυπρίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ενώ δηλαδή λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ότι, ξέρεις,
θα πάμε να βρούμε μόνοι μας τον δρόμο με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τι λέει και στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι θα πρέπει να διευκολύνει περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Και όλα αυτά, ενώ χθες είχαμε και ανακοίνωση τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει 31,7 εκατομμύρια ευρώ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας του 2023, ακριβώς με σκοπό τη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου. Κύριε Γεωργίου. Από πού να αρχίσω, από και πού να τελειώσετε. Θέλω να δω ακριβώς. Ακούστε κάτι. Έχει σημασία τι λέει η Ούρσουλα. Ναι. Έχει πιο μεγάλη σημασία τι δεν λέει. Μάλιστα. Δεν είπε για τις παρακολουθήσεις το τεράστιο σκάνδαλο που ταλάνισε την Ευρώπη και επέσκαψε το κράτος χρόνιας. Δεν είπε για τα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς που δεν άγγιξαν μόνο την κυρία Γκάιλη, αγαπητή μου Κάτια. Άγγιξαν και άλλους θεσμικούς άρχοντες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Δεν είπε για το Qatar Gate, όπου οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, εκεί που κάθονται παραδίπλα στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πίστευαν στην ανάγκη συνεργασίας με το Qatar κλπ. Δεν μας είπε για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που εισχώρησε η Ευρώπη, αλλά δεν την κύρωσε στο τέλος της μέρας, γιατί υπάρχουν 6-7 χώρες, Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σλοβακία και άλλες που δεν την κυρώνουν στο τέλος της μέρας. Δεν μας είπε για πολλά άλλα πράγματα. Μας μίλησε πάρα πολύ για τον πόλεμο. Μας μίλησε για την πράσινη συμφωνία, η οποία υποσκάπτεται εκ των ένδος στο τέλος της μέρας, γιατί υπάρχουν τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία στις αναφορές. Απαντώ ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έστω κάτω από την κρίση και τις δύσκολες συνθήκες και την ανάγκη να μην διαλυθεί στα εξώς συνετέθη η Ευρώπη, εθεσπίστηκε και προσφέρει ευκαιρίες και κουβέντιασε προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Ο δικός μου ηγέτης, ο κύριος Στεφάνου, ως συνήθως εμείς διαλεκτικοί, νούσιμοι, επικοδομητικοί, είπαμε ότι θα στηρίξουμε όποιες προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να εκταμιευτεί και το τελευταίο ευρώ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, έχει δίκιο ο Λουκάς. Μα μιλάς, κυρία Φόντερ Λάιεν, για αυτά τα οποία έγιναν και θα γίνουν το επόμενο διάστημα και θα ψηφιστεί και σε λίγο η έκθεση για την Τουρκία και δεν λες λέξη και θες να μου αναδείξεις την Ευρώπη σε γεωπολιτικό γίγαντα. Νάνος είναι, δεν είναι γεωπολιτικός γίγαντας και μπαίνω στο Κυπριακό. Ένας από τους λόγους που δεν θα ψηφίσουμε εμείς είναι γιατί υπάρχουν ισχυρές αναφορές για περαιτέρω ατομική εμβάθυνση, ένα, για εξαγωγή όπλων στην Τουρκία, δύο, κυρίως όμως είναι εκείνον το οποίο μιλάει για ειδική σχέση. Προσέξτε, έχετε δίκιο που λέτε, μα αυτά ξαναϋπόθηκαν ίσως. Ξαναϋπόθηκαν. Τώρα όμως το ποτήρι είναι εντελώς γεμάτο. Είμαστε μπροστά σε πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Το Συμβούλιο του Ιούνιου είπε στον κύριο Μπορέλ ως τον Οκτώβρη να μου ετοιμάσεις μια πρόταση για τις σχέσεις Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης των προσανατολισμών τους. Είναι η ανάγκη να ψηφιστεί από τη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση το OK για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Και ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Ήρθε η ώρα δηλαδή που θα δώσουν πάρα πολλά δώρα στην Τουρκία μέσα από μια ειδική σχέση. Γαλλία, Γερμανία συμφωνούν σε αυτά τα πράγματα, είναι γνωστά και κυκλοφορούν και τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε. Τελωνιακή Ένωση, η οποία θα πάρει από τα 140 στα 320 δις εμπορικές συναλλαγές ΕΕΕ Τουρκίας, απελευθέρωση της βίζας, χρυσοφόρες εμπορικές συναλλαγές γενικότερα να σώσουν τον Ερντογάν και την οικονομία του και διερωτούμε να τα πάρει αυτά τα δώρα αντίδωρα. Δηλαδή, άμα τα πάρει τούτα και δεν έχει καμία υποχρέωση, η οποία θα απέρρε, βέβαια, εάν μιλούσαμε για ενταξιακή διαδικασία, πώς θα λύσει το Κυπριακό, πώς θα περιορίσει τις πυρηνικές περιοχές, τώρα, κύριε Γεωργίου, είναι κατανοητό ότι θα απέχετε και εσείς και οι... Για τους Τουρκοκύπριους να πω κάτι. Ναι, πείτε. Εμείς δεν διαφωνούμε ποσός να ενισχυθούν οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας με διάφορα προγράμματα, να απεγκλωβιστούν από τον ασφιχτικό εναγκαλισμό του Ερντογάν και των Ισλαμιστών. Όμως, και έχουμε βάλει τροπολογία εμείς ως αριστερά για αυτό το ζήτημα, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σύνομα. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή μέσα Αριστερά από τις διαδικασίες
που δεν θα υπερβαίνουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Γεωργίου, η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα τηρήσει την αποχή, θα καταψηφίσει, τι θα κάνει την έκθεση αυτή? Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ως συνήθως, εισακούει αυτόν που εισηγούμαστε μονίμως και διαχρονικά και θεωρώ ότι καθολικά ή στην πολύ μεγάλη της πλειοψηφία θα τηρήσει αποχή. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, επειδή δεν είναι ότι έχω παρουσιολόγιο κάθε χρόνο κλπ., επειδή δεν βλέπουμε και κάτι επί της ουσίας πέραν από την έγκριση αυτής της έκθεσης κλπ. Και τι γίνεται επί της ουσίας, κουβέντα να γίνεται, μπορώ να πω, από αυτή τη θέση, αλλά σε κάθε περίπτωση έτυχε να καταψηφιστεί ή να τεθούν τέτοιες ρήτρες που να δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα κλπ. Ή είναι απλά μια καθεχρονική επανάληψη? Η έκθεση, ναι, ψηφίζεται, ναι. Η έκθεση ψηφίζεται εκεί που διαδραματίζονται κάποια μικρά δράματα σε εισαγωγικά. Είναι αναφορικά με κάποιες τροπολογίες. Άλλες είναι πιο προχωρημένες, άλλες είναι και ακραίες και αποκρουστικές. Γιατί δεν μπαίνουν μόνο τροπολογίες που καταδικάζουν την Τουρκία, σε παρακαλώ, Λουκά, επιβεβαίως το. Μπαίνουν και τροπολογίες, και το ακούσαμε και χθες ευτυχώς από πολύ λίγες φωνές, υποστηρικτικές προς την Τουρκία. Ναι. Τις οποίες προφανώς θα καταψηφίσουν. Ωραία, σας ευχαριστώ και τους δύο. Δεν ξέρω, κύριε Φουρλά, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Μιας και πάντοτε μιλάμε για οξύσεις και εντάσεις, να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι θετικό το ότι πάμε όλοι μαζί. Και είναι και επίσης πολύ θετικό ότι αναφορικά με την τροπολογία για την πύλα την έχουμε καταθέσει από κοινού. Μπράβο. Αυτό είναι η εκπροσωπητική προεκπροσωπή. Αυτό έχει τη σημασία. Αυτό έχει τη σημασία, το ότι ήταν από κοινού η τροπολογία, Κάτια. Κλείνοντας, θα πω απλώς ότι υπάρχει μια απογοήτευση ότι όλα αυτά που λέγονται εδώ παραμένουν στα χαρτιά χωρίς συγκεκριμένες πράξεις για να βοηθούν στην υλοποίηση όλων αυτών που λέει το Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να δούμε κατάματα, και επίσης μια πραγματικότητα ότι κάποιοι προσπαθούν να δώσουν δώρα στην Τουρκία χωρίς η Τουρκία να κάνει έστω και το παραμικρό βήμα σε οποιοδήποτε τομέα έχει εντάσεις. Μάλιστα. Κρατάμε και αυτό που είπατε και οι δύο, κύριε, ότι ούτε λέξη για την Κύπρο από την πρόεδρο της Κομισιόν. Πόσο μάλλον με όλη αυτή τη διαδικασία που έτρεξε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι και ενεργότερη εμπλοκή της. Δεν την είδαμε ούτε λεκτικά αυτή την ενεργότερη εμπλοκή. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Σας χαιρετώ. Και εμείς.